Με επίκεντρο τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την αηφόρο διαχείριση αποβλήτων. Έχουν έρθει 500 συνέδρια από 100 διαφορετικές χώρες. Και το θέμα τους είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μιλάμε για κυκλική οικονομία, τα απόβλητα πλέον τα βλέπουμε ως υλικά να ξαναγυρνά στον κύκλο και επίσης στη βιοοικονομία όλα τα βιοαποδομήσιμα υλικά πρέπει να ανακυκλωθούν και να παράξουμε νέα προϊόντα αντί να παράγουμε από το πετρέλαιο. Άρα έχουμε δει σήμερα στα συμπεράσματά μας μία σειρά από προτάσεις πώς μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα στη διαχείριση των υπολοιμάτων, αν θέλετε, από τα απορρίμματα. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Σήμερα ο ίδιος ο πλανήτης, το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο στηριζόμαστε και ζούμε, μας καλεί να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε και τα απορρίμματα τα οποία μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ο δυτικός πολιτισμός τα αντιμετωπίζει σαν μια πηγή επιβάρησης του περιβάλλοντος, να μετατραπούν σε ένα προϊόν, πραγματικά πολύτιμο. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παγκόσμια, στο οποίο η επιστήμη έχει παρέμβει αποφασιστικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται και από θεματολογία του συνεδρίου, οι λύσεις που δίνονται είναι κατά περίπτωση πολύ ικανοποιητικές. Το θέμα είναι πώς οι λύσεις αυτές από το επιστημονικό πεδίο θα περάσουν στην εφαρμογή σιγά-σιγά, με ένα κόστος, θα έλεγα, εξορθολογισμένο που μπορεί να το σηκώσει και η αγορά και ο πολίτης, ο οποίος θα το πληρώνει αργότερα. Με την Ελλάδα να έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα, η Κρήτη είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που εγκρίθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός. Η Ελλάδα είναι πολύ μακριά από τους στόχους αυτούς, δυστυχώς. Θεωρώ ότι τα συνέδρια αυτά μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να πάμε και ποιες είναι οι προκλήσεις και να πω ότι υπάρχουν πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κονδύλια τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν αξιοποιεί. Είμαστε πίσω σε κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει πολύ υψηλούς στόχους ως κοινωνία και σε νομικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ σκληρά να τα επιτύχουμε. Θα πρέπει όλοι να ξέρουμε βέβαια ότι επιτυχάνοντας αυτούς τους στόχους δημιουργούμε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε νέες δυνατότητες για επέκταση και δημιουργικότητα και παραγωγή πλούτου. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση που έχει να κάνει με τις Αρχάνες Αστερούσια, μια μονάδα αερόβιας χώνευσης κομποστοποίησης, διαχείριση του οργανικού κλάσματος απαρριμμάτων. Στο επόμενο διάστημα υπογράφεται η σύμβαση του κυττάρου Χιτή για τη Σιτία και την Τετάρτη που μας έρχεται, το μεγάλο έργο του Αμαρίου, περνάει το δεύτερο πρακτικό αξιολόγησης και σε λίγο χρονικό διάστημα θα υπογράψουμε σύμβαση για αυτό το μεγάλο έργο που έχει ανάγκη το Ρέθυμνο. Μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου, προγραμματίστηκε επίσκεψη στην πιλωτική μονάδα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Life έργου Food for Feed στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και έπειτα επίσκεψη σε τρεις μονάδες του Ρεθύμνου με έμφαση στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία.